Εθελοντική αιμοδοσία στη Νέα Βίσσα. Ποια ήταν η προσέλευση των αιμοδοτών Βίσσας και Καβύλης? Πιλωτικά λειτουργεί τμήμα ρομποτικής στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας. Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος? Έκθεση φωτογραφίες στο Μουσείο Ορεστιάδας. Ποιο είναι το θέμα της έκθεσης? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Ακόμη μια επιτυχημένη εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Νέα Βίσσα. 43 κάτοικοι της Βίσσας και της Καβύλης χάρισαν 10 λεπτά από το χρόνο τους για τον άγνωστο συμπολίτη που έχει ανάγκη. Γέμισε με αιμοδότες για ακόμη μια φορά το Πνευματικό Κέντρο Βίσσας. Κάτοικοι της Βίσσας και της Καβύλης, αλλά και μέλη του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Νέας Βίσσας Καβύλης Άγιος Γεώργιος, ήταν πιστοί στο ραντεβού τους για προσφορά στον συνάνθρωπο. Από το 89. Από το 89. Μόνο στη Βίσσα. Ναι, μόνο στη Βίσσα. Όχι, έδωσα κι αλλού. Αλλά στη Βίσσα πάντα. Πάντα, ναι, πάντα Βίσσα. Πώς το βλέπετε τον κόσμο, προσέλευση μεγάλη? Βέβαια, αφού είναι αναγκαίο, πρέπει να δίνουμε όλοι. Για να περπατάει σύλλογος, γιατί οι ανάγκες είναι μεγάλες. Έχω αρκετά χρόνια να δώσω, αλλά σήμερα μπόρεσα και ξαναήρθα. Μια χαρά. Κυλάει ομαλά. Είμαστε σύλλογος Βίσσας και Καβύλης, να μην το ξεχάσουμε, γιατί η Καβύλη μόνη της δεν μπορούσε να κάνει σύλλογο. Σαν σύλλογος λειτουργούμε από το 2000 και πιο μπροστά λειτουργούσαμε από το 1989 σαν τράπεζα αίματος μέσα στον πολιτιστικό σύλλογο. Για να σας πω έτσι πληροφοριακά, έχουμε φτάσει περίπου στις 6.000 μονάδες αίματος από το 1989 έως τώρα. 6.000. Είναι σημαντικό νούμερο. Σχεδόν σε κάθε αιμοδοσία διαπιστώνεται ότι υπάρχουν και νέοι αιμοδότες, οι οποίοι προσφέρουν αίμα για πρώτη φορά. Η αιμοδοσία γίνεται κάθε 4 μήνες περίπου, 5 μήνες ανάλογα. Περισσότεροι έρχονται και τη δεύτερη φορά, αλλά 2 με 3 φορές το χρόνο δίνουν. Όχι, αυξάνονται. Σήμερα βλέπω ότι έγινε ο κύριος Δαβίρης σε μια κατάσταση εκεί περίπου 10 νέους αιμοδότες. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Πολύ... Αλλά ένα πράγμα να ξέρω, να γνωρίζουμε άπαντες εδώ μέσα που είμαστε, ότι με ένα τηλεφώνημα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας και αν είναι κάποιος νοσηλεύεται, γίνεται η δουλειά μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας και να γίνουμε αιμοδότες. Όπως ήμασταν και εμείς κάποτε, αλλά τώρα μεγαλώσαμε. Η ροή είναι πάρα πολύ καλή και η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς νέους. Τις τελευταίες 3-4 αιμοδοσίες έχουμε πάρα πολλούς νέους, οι οποίοι τιμούν το σύλλογο και ταυτόχρονα δίνουν το καλό παράδειγμα και στους υπόλοιπους για να προσέλθουν. Νομίζω ότι το αισιόδοξο μήνυμα είναι η προσέλευση των νέων. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Είμαστε νέος σύλλογος, Καβύλης και Βίσσας Άγιος Γεώργιος. Και η Καβύλη στηρίζει με πολύ νέο κόσμο και εμείς βοηθούμε όλους αυτούς να οργανωθούν. Στη σύλληψη μιας γυναίκας από τη Βουλγαρία προχώρησαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι αστυνομικοί της ασφάλειας Ορεστιάδας. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας κατάφεραν να εντοπίσουν μια γυναίκα από τη Βουλγαρία, η οποία κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης ανυποψίας των πολιτών. Πρόκειται για τη γνωστή απάτη όπου πολίτες δέχονται τηλεφωνήματα από αγνώστους, οι οποίοι ζητούν χρήματα προκειμένου να καλυφθούν ιατρικά έξοδα και ψεύτικα ατυχήματα. Θύματα απατεώνων έχουν πέσει πολύ ανυποψίαστοι πολίτες. Να αλλάξουμε θέμα. Πιλωτικά λειτουργεί τμήμα ρομποτικής στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας. Η αγαστή συνεργασία της Διεύθυνσης, του Συλλόγου Γονιών και Κηδεμόνων και της Δασκάλας Ρομποτικής δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στις περαιτέρω σπουδές τους και αργότερα στην επαγγελματική τους ενασχόληση. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου της Ορεστιάδας, της Διεύθυνσης και της Δασκάλας Ρομποτικής, λειτουργεί τμήμα ρομποτικής στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας. Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει πιλωτικά από το Δεκέμβριο και διδάσκεται σε 6 παιδιά της 6ης τάξης του σχολείου. Σε όλη την Ελλάδα έχουν ξεκινήσει μαθητές να μειούνται σιγά σιγά στο μάθημα της ρομποτικής και να προσπαθούν να γνωρίσουν τον προγραμματισμό. Με απλό τρόπο πρώτα, με το μάθημα λοιπόν αυτό που γίνεται στα σχολεία. Εμείς λοιπόν σαν 7ο Δημοτικό αποφασίσαμε πιλωτικά να το ξεκινήσουμε τη φετινή χρονιά. Το έναυσμα και το ερέθισμα ήταν στο γεγονός ότι οι περισσότεροι μαθητές του σχολείου μας πηγαίνουν στο 2ο Γυμνάσιο Ορεστιάδας. Και εκεί ήδη γινόταν το μάθημα της ρομποτικής με την εκπαιδεύτρια, την πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια, την κυρία Μαρία, που θα σας μιλήσει μετά. Ήταν ευτύχημα στο γεγονός ότι η ίδια μας πρότεινε για να κάνει τα μαθήματα εδώ
Είχαμε έναν προβληματισμό στην αρχή και μια ανησυχία στο πού θα γίνουν τα μαθήματα. Με όλη αυτή τη συνθήκη του κορονοϊού θέλαμε να υπάρχει μια ασφάλεια στο πώς θα γίνει το μάθημα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να γίνεται μετά τη 1:30, μετά το πέρας δηλαδή το ορολόγιο προγράμματος, σε χώρο αυτόνομο, ώστε να μπορεί η ομάδα αυτή από τη συγκεκριμένη τάξη να κάνει το μάθημά της, χωρίς να ενοχλούνται τα άλλα παιδιά, αλλά και χωρίς να υπάρχουν άλλες ομάδες από άλλες τάξεις. Θα θέλαμε φυσικά την επόμενη χρονιά να τους ενισχύσουμε το μάθημα, να μπορέσουν και άλλες τάξεις να πάρουν μέρος και άλλες ομάδες. Αυτό θα το πούμε και στην κυρία Μαρία και στο Σύλλογο, γιατί το μάθημα ξεκίνησε της ρομποτικής σε μια συνεργασία που είχαμε με το Σύλλογο Γονέων και μας βοήθησε πολύ. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο Σύλλογος. Ο Σύλλογος μας έφερε σε επαφή με την κυρία Μαρία και όπου χρειάστηκαν τα παιδιά και όταν πήγαν στους αγώνες στην Κομωτινή, βοήθησε και εκεί. Και φυσικά συνεργαζόμαστε τόσο καλά που πια ό,τι και αν χρειαστούμε είναι δίπλα μας. Μένα με κάλεσε ο Σύλλογος Γονέων για να έρθω εδώ και να τους βοηθήσω σε ό,τι αφορά την ρομποτική. Εγώ ασχολούμαι με αυτό έχει 5-6 χρόνια. Τώρα μπορώ και διδάσκω, έχω πάρει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και χαρτιά που χρειάζονται για τη διδασκαλία. Έχω φτάσει στο επίπεδο που είμαι και σαν κριτής στους διαγωνισμούς ρομποτικής. Για τις δεξιότητες που αποκομίζουν τα παιδιά από το μάθημα της ρομποτικής μιλάει η Διευθύντρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας, Σουλτάνα Αρβανιτάκη. Τα θετικά τώρα και τα ωφέλη από το μάθημα αυτό είναι πολλά. Εμείς με τις επιμορφώσεις που είχαμε, ξέραμε τι θα αποκόμιζαν τα παιδιά, γι' αυτό και το ξεκινήσαμε λοιπόν δειλά-δειλά. Ξέραμε ότι θα μπορούσαν να εφαρμόσουν στην πράξη κανόνες φυσικών επιστημών ή να μάθουν βαθιά έννοιες μαθηματικές ή να δούνε τι κρύβεται πίσω από τον προγραμματισμό, με πολύ διασκεδαστικό τρόπο. Δηλαδή τα παιδιά μας δεν χρειάζονται να είναι εξπέρ στα μαθηματικά και στη φυσική, αλλά με έναν διασκεδαστικό τρόπο να χτίσουν και να οικοδομήσουν τη γνώση ο καθένας τους. Είδαμε λοιπόν και θα το μάθετε και από τα ίδια τα παιδιά, θα μάθετε και από την κυρία Μαρία πώς όλο αυτό δομήθηκε και πόσο χάρηκαν τα παιδιά μας και φυσικά δεξιότητες που αφορούν τον εκπαιδευτικό και μας έκαιγαν, όπως είναι ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος ή στο να αποκτήσουν κριτική σκέψη, να αποκτήσουν δεξιότητα στη λήψη απόφασης, και αυτό γιατί δουλεύουν ομαδικά 3-4 άτομα μαζί και παίρνουν μέρος σε αγώνες έτσι, ή στο γεγονός ότι αποφασίζουν τι θα εφαρμόσουν και μετά βλέπουν τη συνέπεια από την απόφασή τους, δεξιότητες πολύ σημαντικές για την εποχή μας και για τα παιδιά που φοιτούν τώρα στα σχολεία. Οι μαθητές πήραν μέρος στον διαγωνισμό που έγινε για την Θράκη στην Ξάνθη. Για αρχή ξεκινήσαμε με αυτό το κουτί που είχε 530 κομμάτια και έπρεπε να φτιάξουμε ένα ρομπότ το οποίο να κάνει τις αποστολές που επιλέξαμε για το διαγωνισμό. Στην αρχή δυσκολευτήκαμε, αλλά προσπαθήσαμε να δούμε σε ποιο ύψος είναι το ιδανικότερο για να δούμε πώς κάνει πιο εύκολα τις αποστολές. Φτάσαμε στο σημείο να δουλεύουμε τα μοτέρ και τους αισθητήρες. Έχουμε φτάσει στο σημείο στο οποίο όταν το ρομπότ βλέπει ένα αντικείμενο στα 10 εκατοστά, σταματάει και γυρίζει από την άλλη. Μας είναι εύκολο να το προγραμματίσουμε και μας αρέσει πολύ. Φέτος ο διαγωνισμός είχε θέμα τις μεταφορές. Οι διαγωνισμοί της ρομποτικής, το θέμα τους βγαίνει τον Αύγουστο πάντα κάθε χρόνο και είναι το ίδιο για όλο τον κόσμο. Αποτελείται από δύο κομμάτια. Στο ένα κομμάτι τα παιδιά φτιάχνουν ένα ρομπότ το οποίο πρέπει να κάνει όσες περισσότερες αποστολές μπορεί στην πίστα μέσα σε 2,5 λεπτά. Και το άλλο κομμάτι είναι ότι πρέπει να κάνουν μια εργασία στην οποία θα βελτιώσουν. Φέτος το θέμα μας ήταν οι μεταφορές. Οι διεταιρείες ζητάνε από τα παιδιά τη φαντασία τους. Και τα παιδιά πρέπει να φτιάξουν μια εργασία, να δώσουν μια λύση που υπάρχει να τη βελτιώσουν ή να βρουν μια καινούρια. Τα παιδιά εδώ του σχολείου σκέφτηκαν ότι όταν πηγαίνουμε στις courier, τα δέματα είναι το ένα πάνω στο άλλο στις αποθήκες και χάνουν πάρα πολύ χρόνο στο να τα βρούμε και να περιμένει ο κόσμος έξω στη σειρά. Είπαν ότι αν βάλουμε μία ταινία όπως έχει στα αεροδρόμια και μπουν όλα τα δέματα εκεί πάνω, πηγαίνοντας εμείς οι πελάτες με το QR της παραγγελίας μας, θα τα σκανάρουν και θα έρχεται το δέμα ακριβώς μπροστά τους. Έτσι δεν θα λειτουργούν τα courier όλο το 24ωρο.
Ξεκινήσαμε εμείς από το, ενώ ξεκινάει ο διαγωνισμός από τον Αύγουστο, εμείς μέχρι να έρθουν οι πίστες, γιατί καθυστέρησε πάρα πολύ η πίστα μας, ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο, ουσιαστικά μετά τα Χριστούγεννα, και είχαμε μόνο 2 μήνες. Παρόλα αυτά όμως τα παιδιά ήταν πολύ ενθουσιασμένα και πρόλαβαν και έκαναν και όλα αυτά που απαιτούνταν να γίνουν. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 2 ρομπότ τα οποία είναι συμβατά στο διαγωνισμό. Ένα είναι αυτό που σας δείξαν τα παιδιά και ένα είναι το παλιότερο μοντέλο το οποίο και τώρα αποσύρεται. Δεν είναι ό,τι και να γίνεται στη ρομποτική, το φτιάχνουν τα παιδιά. Δηλαδή τα παιδιά ξεκίνησαν με αυτά τα κομμάτια, τα παιδιά πήραν 500 κομμάτια και έφτιαξαν ένα ρομπότ, το οποίο το χαλάσαν, το ξαναφτιάξαν, το χαλάσαν, βρήκανε πώς πρέπει να το κάνουν, πώς θα κάνεις περισσότερες αποστολές. Ό,τι και να γίνει, και ακόμα και ο προγραμματισμός, τα πάντα όλα, τα κάνουν τα ίδια τα παιδιά. Εγώ μπορώ μόνο να τους δείξω πώς γίνεται ο προγραμματισμός. Από εκεί και πέρα η φαντασία των παιδιών είναι αυτή που λειτουργεί και αυτή που φτιάχνει όλα τα ρομπότ. Τα ρομπότ αντικαθιστούν τον άνθρωπο, αλλά χρειάζονται χειριστές, συντηρητές, προγραμματιστές για να λειτουργούν. Είναι το επάγγελμα του μέλλοντος και αυτό που λένε συνεχώς όλοι εδώ στο είδος αυτό που ασχολούνται είναι ότι μπορεί, ας πούμε, τώρα να μην χρησιμοποιούνται εργάτες γιατί τους έχουν αντικαταστήσει τα ρομπότ, αλλά σκεφτείτε ότι αυτά τα ρομπότ κάποιος πρέπει να τα ρυθμίζει, κάποιος πρέπει να τα κάνει συντήρηση, κάποιος πρέπει να τα λειτουργεί και να τα προγραμματίζει. Δηλαδή θα αλλάξει εντελώς ο τρόπος που... Με τίτλο 1922-2022, 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή και το μεγάλο ξεριζωμό, λειτουργεί έκθεση φωτογραφίας στο Ιστορικό και Ολογραφικό Μουσείο Ορεστιάτας και Περιφέρειας. Η έκθεση θα διαρκέσει έως το τέλος Μαΐου. Παράλληλα, υλοποιείται δωρεάν στο Μουσείο σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές και συλλόγους. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή, το Ιστορικό και Λεωγραφικό Μουσείο Ορεστιάδας και Περιφέρειας φιλοξενεί μια σημαντική έκθεση φωτογραφιών. Παράλληλα με την έκθεση, ετοιμάστηκε και παρουσιάζεται από την 3η 5 Απριλίου έως και την Παρασκευή 27 Μαΐου ένα καινούριο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα 1922-2022, 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή και το μεγάλο ξεριζωμό. Την επιμέλεια και οργάνωση του προγράμματος είχε ο Γιάννης Σιωπίδης και την παρουσίαση η Σεβαστή Κουρουμιχάκη και η Γιάννα Κολοκοτρώνη. Το ΔΣ του Ιστορικού και του Ολογραφικού Μουσείου Ορεστιάδας πήραμε την απόφαση να κάνουμε μία έκθεση και να τιμήσουμε τους ήρωες που πολέμησαν και αυτούς που χάθηκαν, έχασαν τις ζωές τους στη Μικρά Ασία, στο Μεγάλο Ξεριζωμό. Και η έκθεση αυτή αναφέρεται στα 100 χρόνια από το 1922 μέχρι το 2022, αναφέρεται στη Μεγάλη Καταστροφή και στο Μεγάλο Ξεριζωμό που έζησαν οι Έλληνες. Η έκθεση αυτή απευθύνεται σε όλο το κοινό της πόλης μας και θα χαρούμε βέβαια να έρθουν όλοι να δουν για να γνωρίσουν την ιστορία μας, να γνωρίσουν τους ντόπιους ήρωες, γιατί έχουμε και πολλούς από εδώ από τη Θράκη που πολέμησαν στα μέρη της Μικράς Ασίας, στο Ισκισεχήρ, στο Σαγκάριο, στην Κιουτάχια, έχασαν πολύ τη ζωή τους και κάποιοι που επέστρεψαν είχαν κάποιες μνήμες που τις μετέφεραν τα παιδιά τους, έχουμε φωτογραφίες, έχουμε παράσημα από αυτούς. Τιμούμε λοιπόν τους ήρωες αυτούς και στα πλαίσια της έκθεσης αυτής υλοποιούμε εδώ στο Μουσείο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είναι ανάλογο με την έκθεσή μας αυτή. Έρχονται τα παιδιά εδώ, παρακολουθούν διάφορα βίντεο της εποχής εκείνης, παρακολουθούν την έκθεση, βάζουμε ένα προβληματισμό στα παιδιά για την προσφυγιά, γιατί δυστυχώς τη ζούμε και την ακούμε και σήμερα στα δικά μας χρόνια. Είναι λίγο βαρύ βέβαια το πρόγραμμά μας αυτό, αλλά θέλουμε τα παιδιά μας να προβληματιστούν, να παραδειγματιστούν από την ιστορία για να μην συνεχίσουμε δυστυχώς αυτά όλα που γίνονται. Επίσης έχουμε και διάφορα διαδραστικά παιχνίδια για τον πόλεμο, για την ειρήνη, για να φύγουν τα παιδιά μας χαρούμενα από το πρόγραμμα αυτό. Η έκθεση και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς τις φωτογραφίες αποτυπώνεται μια εποχή, μια μαύρη σελίδα της νεότερης ιστορίας μας που είναι άγνωστοι στους περισσότερους μαθητές αλλά και σε πολλούς ενήλικες. Ήδη έχουν κλειστεί πολλά ραντεβού από τα σχολεία, αλλά όποιος ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει την έκθεση αλλά και το πρόγραμμα μπορεί να το κάνει κατά τις ώρες λειτουργίας του Μουσείου.
Το πρόγραμμα αυτό το βάλαμε για 2 μήνες, γιατί έχουμε πάρα πολύ ζήτηση από όλα τα σχολεία, επειδή και όπως ξέρετε τα 2 χρόνια δεν είχαμε προγράμματα. Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί θέλουν να έρθουν να επισκεφτούν το μουσείο, να δουν την έκθεση, να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και ελπίζουμε να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, φυσικά βέβαια τηρώντας όλους τους κανόνες που επιτρέπονται εδώ για να έρχονται τα παιδιά μας. Και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά και θα προσπαθήσουμε να βολέψουμε όλα τα παιδιά να έρθουν και να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Θα ήθελα να τονίσω ότι κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα, που τα σχολεία κλείνουν, θα χαρούμε να έρθουν και διάφοροι σύλλογοι από την περιοχή μας να επισκεφθούν και αυτή την έκθεση και να δουν αυτά που έχουμε ετοιμάσει. Τα παιδιά φυσικά τα διαμορφώνουμε ανάλογα με τις ηλικίες στο πρόγραμμα που έχουμε ετοιμάσει. Οι πολιτικές του τελικού πορίσματος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης είναι υλοποιήσιμες, καθώς με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης θα ελέγχεται κάθε 2 χρόνια αν η εκάστοτε κυβέρνηση τη υλοποιεί. Ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο βουλευτής Εύρου Αναστάσιος Δημοσχάκης στη σχετική συζήτηση του θέματος στη Βουλή. Τόνισε δε ότι ο πρωτογενής τομέας και η μεταφορική, συγκοινωνιακή, ενεργειακή, οικονομική και εκπαιδευτική θωράκιση της εθνικά ευαίσθητης περιοχής βρίσκονται σε προτεραιότητα. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πρέπει να καταστεί πρότυπο περιφέρειας, τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης κατά τη συζήτηση επί του πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης. Συζητούμε το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής για την πρόοδο και την ανάπτυξή της. Από τα τέλη του 2015, ως μόνος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Θράκη, κράτησα ζωντανό το αίτημα της επανασύστασής της. Με συγκίνηση βλέπω ότι πολλές προτάσεις μου να συμπεριλαμβάνονται στο τελικό πόρισμα. Ο πρόσφατος κορυφαίος αναπτυξιακός νόμος αποτελεί δείγμα της χρησιμότητας του πορίσματος. Ενώ η Επιτροπή ταυτίστηκε και με το γόρδιο δεσμό του συμψηφισμού του μισθολογικού κόστους 12%, το οποίο οριστικώς λύνουν προσεχώς τα αρμόδια Υπουργεία. Δίνεται έμφαση στη στήριξη του πρωτογενής τομέα, ο οποίος συνιστά τη βαριά βιομηχανία του Εύρου και της Θράκης. Οι πολιτικές της κυβέρνησης αναβαθμίζουν και θωρακίζουν τον Εύρο, αλλά και όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, οικονομικά, μεταφορικά, συγκοινωνιακά, εμπορικά, ενεργειακά και εκπαιδευτικά. Και όχι μόνο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αχίλλειος πτέρνα του Εύρου και της χώρας είναι το τρίγωνο με τα 17 χωριά. Εκεί βρίσκεται και ο χείρος της Αλεξανδρούπολης, της Θράκης, αλλά και όλης της χώρας. Το πόρισμα αυτό θα μείνει ανεξιτήλω στην ιστορία. Θα αποτελέσει τον οδηγό πολιτικών όλων των κυβερνήσεων και η Θράκη θα αποτελεί πλέον εθνική προτεραιότητα. Η περιήγηση στο Δήμο Ορεστιάδας συνεχίζεται. Σήμερα η στάση μας θα είναι στην τοπική κοινότητα Φτελιάς. Στην Φτελιά εντοπίστηκαν με επιφανειακή έρευνα σε υψώματα γύρω από το χωριό, σφοντήλια και άλλα αρκετά κεραμικά αντικείμενα με διάφορα σχέδια σαν πλεξούδες, σχήματα τα οποία χρονολογήθηκαν στην εποχή του Σιδήρου ή του Χαλκού. Οι πρώτες πληροφορίες για το χωριό προέρχονται από βακουφικά έγγραφα της εποχής του Μωάμεθ του Πορτιτή στα μέσα του 15ου αιώνα. Στο χωριό βρέθηκαν και ταφόπλακες με χρονολογία 1865-1867. Οι κάτοικοι ήρθαν στη δεκαετία του 1920 από το Ρουμ και Οΐ και την Κοζούλη και της Ανατολικής Ρωμιλίας Βόρειας Θράκης. Στο χωριό ωστότε ζούσαν Τούρκοι, οι οποίοι έφυγαν μετά τον εμφύλιο. Η παλιά ονομασία του χωριού ήταν Καραγατσούδη. Από το 1949 μετονομάστηκε σε Φτελιά. Να ξέρει πόσο το χώρο, να δει ότι μπορεί πάντα.
στιγμές κουπέλη σου χρώμα τα διαστητή. Σου